Καταρχάς έχουμε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από τη Γενική Γραμματεία από 11 μέχρι 15, μέχρι και το Σάββατο. Άρα λοιπόν οι μέρες είναι περισσότερες και όσο περνάνε οι μέρες οι θερμοκρασίες αυξάνουν. Με την Παρασκευή να έχει τη μεγαλύτερη ένταση οι υψηλές θερμοκρασίες, θα αγγίξουν τους 40 και θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς. Η περιφέρεια είναι στις δύο ζώνες, διότι το Αγρίνιο και τα Καλάβρετα είναι στην πρώτη ζώνη, θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς, 41 βαθμούς. Η δεύτερη παράκτια ζώνη βεβαίως θα είναι μέχρι 40 βαθμούς. Για τις υψηλές θερμοκρασίες καταρχάς έχουν ληφθεί κάποια μέτρα. Το κύριο βάρος το έχουν οι Δήμοι με κλιματιζόμενες αίθουσες που χρειάζεται να πάνε κάποιες ειδικές ομάδες πληθυσμού. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και η Γενική Γραμματεία έχει εκδώσει οδηγίες που αφορούν τον πληθυσμό όσον αφορά τα μέτρα πρόληψης. Και είναι οι γενικές οδηγίες οι πολίτες να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο, το κυριότερο, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες που είναι κατά κανόνα οι πιο δύσκολες, να προσέχουν τη διατροφή τους, ελαφρά γεύματα, πολλά υγρά και όχι αλκοολούχα ποτά, την ένδυσή τους, ελαφρό ντύσιμο και βεβαίως να αποφεύγουν τη βαριά σωματική εργασία. Φαινόμενα των υψηλών θερμοκρασιών είναι οι δασικές πυρκαγιές, κυρίως από ανθρωπογενή αίτια. Υπάρχει περίπτωση με τα σαρδάρια να έχουμε αυταναφλέξεις σε πάρα πολλές περιοχές, εκεί που υπάρχουν σκουπιδότοποι, ανεξέλεγκτες χωματερές, καθώς επίσης και άλλοι κίνδυνοι που υπάρχουν από το τσιγάρο και άλλες περιπτώσεις και άλλα αίτια των δασικών πυρκαγιών. Με τις υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν και οι δείχτες πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς. Ήδη σήμερα βρισκόμαστε στο δείχτη 3, όλη η Δυτική Ελλάδα. Λειτουργούμε προληπτικά εφαρμόζοντας όλα τα μέτρα, το προσωπικό της πολιτικής προστασίας και κατ' επέκταση των διευθύνσεων τεχνικών έργων με μηχανικό εξοπλισμό σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που είναι η Δήμοι, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η Αστυνομία, το Δασαρχείο, εκτελούνται περιπολίες. Οι εθελοντές βρίσκονται στους τομείς που τους έχουμε ορίσει στην αρχή της αντιπυρικής περίοδου και οπωσδήποτε οι πολίτες πρέπει να λαμβάνουν γνώση του υψηλού κινδύνου και να μην κάνουν εργασίες στο ύπαιθρο με ηλεκτρικά εργαλεία τα οποία ενδεχόμενα μπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη και έναρξη πυρκαγιών.